Ένα από τα πράγματα που με απασχολούσε πάντα σε αυτή τη δουλειά, στι συνεντεύξει, είναι γιατί μερικοί άνθρωποι κάνουν αυτό το περισσότερο, το παραπάνω που δεν κάνουμε εμεί οι υπόλοιποι. Γιατί δηλαδή υπάρχουν καλοί σαμαρίτε, άνθρωποι που βοηθούν, εθελοντέ. Τέτοιε περιπτώσει είναι και οι άνθρωποι που είναι εθελοντέ στη σύμπλευση. Τι είναι η σύμπλευση, θα μα πούνε αμέσω τώρα η Μάρθα Χαρίση, παιδίατρο, και ο Δημήτρη Δαρδαμάνη. Το είπα χωρί ε, σαρδάμ. Είναι εύκολο. Ωραία. Ε, τι κάνετε, λοιπόν, ακριβώ. Ε, είμαστε μια αθλητική ομάδα, κυρίω από γιατρού και νοσηλευτέ, αλλά και όλε άλλες άλλε ειδικότητε. Mm -hmm. Πηγαίνουμε στα μικρά κρετικά νησιά, όπου δεν υπήρχαν καθόλου γιατροί υπάρχουν ελάχιστε υποδομέ ιατρικέ προσφέρουμε θελοντικά γιατρικές υπηρεσίες. Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν εμφανίζεστε απλώς, εξετάζετε τους ανθρώπους, τους λέτε έχεις λίγο χολυστερίνη και εξαφανίζεστε. Ε, σημαίνει ότι πρέπει να πάτε εκεί να κάνετε δουλειά και να εγκαταστήσετε και ιατρία, έτσι δεν είναι? Η όλη ιστορία είναι μια μεγάλη περιπέτεια, γιατί δεν είναι τίποτα έτοιμο και τίποτα δεν μας περιμένει εκεί που πάμε. Όλος ο εξοπλισμός για όλες τις ιατρικές ειδικότητε μαζεύεται μέσα σε ειδικά κουτιά, μπαίνει μέσα στα ταμπούκια από τις βάρκες, ταξιδεύει μαζί μας. Σε κάθε νησί που πάμε βρίσκουμε χώρους που τους κάνουμε εμεί ιατρία, σχολεία, κοινοτικά γραφεία, πολιτιστικά κέντρα, mm -hmm. υπαίθριου χώρου. χώρους. Στείνουμε κάθε ειδικότητα ξεχωριστά το ιατρείο τη, εξετάζουμε, τελειώνουμε τη δουλειά μας, το ξεστήνουμε, το ξαναμαζεύουμε και το ταξιδεύουμε στην επόμενη στο επόμενο νησί που μας, πέρυσι, που μας περιμένει. Ναι, όπου βεβαίω δεν είναι όλα πάντα πάρα πολύ εύκολα και ομαλά γιατί πηγαίνετε και χειμερινού μήνες που σημαίνει ότι αντιμετωπίζετε και λίγη θάλασσα. Ε, με, πηγαίνετε σε ε, ακριτικά νησιά όπως είναι η Ψέριμος. Ε, είπατε προηγουμένω ότι δεν σας περιμένει εκεί καμία πολύ ωραία χλιδάτη κλινική ε, για να μπείτε να αναλάβετε και να κάνετε ό,τι να κάνετε. Είναι δυσκολούτσικα τα πράγματα. Αν υπήρχε χλυδάτη κλινική, δεν θα είχαμε λόγο να πάμε. Να πάτε, σωστά. <laughs> Καταρχάς, έτσι είναι. Δεν υπάρχουν ούτε αγροτικοί γιατροί στα περισσότερα νησιά που πάμε. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε και τόσα μίλια και ταξιδεύουμε. Και αυτός είναι ο λόγος που μας περιμένουν όλοι σαν... Μάνα εξωβρανού. Χαίρονται mm. πάρα πολύ. Εμεί χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο όταν βρισκόμαστε εκεί. Mm -hmm. Και ε, είναι άνθρωποι οι οποίοι το χειμώνα, τα νησιά, δεν έχουν την εικόνα που ε, αντιμετωπίζουμε εμεί που πάμε τη ωραία στο Καστελόριζο το καλοκαίρι και λέμε τι δηλιακά είναι. Είναι σκληρά τα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουν δει και γιατρό μήνε, έτσι mm. δεν είναι. Είναι πιο ωραία η εικόνα των νησιών. <laughs> πιο αληθινή η εικόνα των ανθρώπων. Ναι. Και όντω δεν έχει τύχει αυτέ τι μέρε που πάμε κάποια μέρα να μην συναντήσουμε καιρό θάλασσα ή δυσκολίε. Ναι. Ε, είστε χειρουργό. Είμαι χειρουργό. Ε, ε, χειρουργείτε όταν πάτε. Εντάξει, δεν χειρουργούμε. Έχω Κάν, αυτή την απορία. Ναι. Κάνουμε κάποιε μικροεπεμβάσει αν χρειαστεί. Mm -hmm. Αλλά κυρίως ακριβώς γι' αυτό. Επειδή ήμουν χειρουργό και ήθελα πολύ να πηγαίνω, έχω αναλάβει άλλα καθήκοντα πλέον. Μάλιστα. Βλέπουμε το μεταξύ εικόνε από τα νησιά. Στέλνουμε και ένα χώρο για να σα ε, ε, περιμένουν. Είναι πάρα πολύ ε, μεγάλη υπόθεση έτσι, στο δικό μου το μυαλό, γιατί ε, ενώ είστε γιατροί, ειδικά στο μυαλό του Έλληνα, ένα γιατρό. Είναι βολεμένο, το λέω έτσι. Ξέρω ότι μην με κοιτάτε άγρια, ξέρω ότι δεν ισχύει αυτό. Αλλά έχετε τη δουλειά σα, έχετε το ιατρείο σα, έχετε την καθημερινότητά σα. Τι σα κάνει να το σπάτε αυτό και να κάνετε αυτή την υπέρβαση. Αν ρωτάτε εμένα, ακριβώ αυτό. Ναι. Γιατί έτσι όπω το λέτε, ακούγεται μια ρουτίνα. Έχουμε τη δουλειά μα, έχουμε την καθημερινότητά μα. Χρειαζόμαστε το κάτι άλλο. Χρειαζόμαστε αυτό που μα ολοκληρώνει σαν άνθρωπο, όλοι μα. Mm -hmm. Δηλαδή την προσφορά το να γνωρίσεις νέα πράγματα, να ζήσεις περιπέτειες, να έρθεις κοντά σε ανθρώπους που ζουν τελείως διαφορετικά, πολύ απομονωμένοι από σένα, να προσφέρεις αυτό σε αυτόν που το εκτιμά γιατί δεν το έχει, όχι σε αυτόν που μπορεί να το βρει απλόχερα παντού. Ναι. Όλο αυτό. Ναι. Δημήτρη, ναι. γιατί αφήνεις τα ωραία σου τα χειρουργεία για να μπει να θαλασσοδαρθείς και να φτάσεις στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Γιατί μαθαίνουμε από αυτούς πώς είναι να είσαι δυνατός, ναι. να μένεις εκεί και να παραμένει στα νησιά αυτά παρά τι δυσκολίε. Ναι. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ε, σα ζητούν να κάνετε πράγματα οι άνθρωποι, γιατί έχουν πολύ μεγάλε ελλείψει εκεί. Άρα δεν σταματά το έργο σα μόνο στην ιατρική βοήθεια. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη ομάδα μα. Εντάξει, αρχικά ήταν μια ομάδα γιατρών. Στην πορεία ναι. κάνουμε δωρεέ, κάνουμε ψυχαγωγικέ εκδηλώσει, ενημερωτικέ εκδηλώσει και πολλά πράγματα που έχουν ανάγκη. Που είμαστε σε επαφή μαζί του, είτε με τον Δήμαρχο, είτε με του τοπικού εκεί ανθρώπου. Ναι. Μπορεί να κάνουμε πλωτέ μαρίνε, μπορεί να βοηθήσουμε την ανακατασκευή του γιατρίου ή του σχολείου, δίνουμε στα παιδιά, εκτός από τη χαρά και την κοινωνική έτσι, υπόσταση, ε, ό,τι μπορεί να χρειάζονται, όπως διαδραστικούς πίνακες, κομπιούτερ, ε, απλά, απλά αναλώσιμα uh -huh. και στα παιδιά και στα γιατρία και κάνουμε και έργα κυρίως που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες ε, ή έργα του περιβάλλοντος. Αυτό που με συγκίνησε ιδιαίτερα είναι ότι κανείς στην οργάνωσή σα πάνω από 100 άτομα ε, είναι θελοντές στη σύμπλευση, δεν πληρώνεται. Όχι. Και βέβαια. δεν, ε, δεν πληρώνεται για τα δωμάτια όσο θα μείνετε στο νησί Εννοείται. από την τσέπη σας. Από, για όλα πληρώνουμε από την τσέπη μας. Ναι. Έχετε για, και χορηγίες για τα ρούχα μας. <laughs> Ε, χορηγίες, οι χορηγίες πηγαίνουν αποκλειστικά μέχρι το τελευταίο ευρώ και μένουν στα νησιά εκτό από ένα μέρος από τα καύσιμα. Γιατί είναι πολλά τα καύσιμα, είμαστε τόσο κόσμο. Mm -hmm. ε, είδατε και το σχηματισμό πριν, είναι συνήθω 11 φουσκωτά. Mm -hmm. Επί 400 μίλια που είναι 10 μέρες ο διάπλους βάλτε με το μυαλό σα τι χρειάζεται σε καύσιμα. Mm -hmm. τα, τα, τα χρηματοδοτούμε οι ίδιοι, πληρώνουμε το φαγητό μας, τα δωμάτια μα mm -hmm. τα ρούχα μας που λέει ε, θα σα ζητήσω να μα πείτε και ιστορίε ανθρώπων. Mm. Ε, ότι θυμόσαστε τι είναι αυτό που σα έκανε έτσι μεγάλη εντύπωση που φτάσατε σε ένα νησάκι τέτοιο και δεν πειράζετε. Εγώ περίμενε. τώρα έχω στο μυαλό μου, επειδή είπατε για την Βιζέρνη μου πιο πριν, έχω στο μυαλό μου το γιατρό τη μου, το τελευταίο ναι. που κάναμε πριν από δύο χρόνια, που ήταν στον Ελαιώνα. Ναι. Δεν, δεν υπήρχε καν κτίριο. Εντάξει, τώρα χτίσανε ένα κτίριο που έχει δύο αίθουσε. Ναι. Δύο αίθουσε. Έχει ένα χώρο κοινό. Αλλά εμεί ήμασταν 20 ειδικότε, 25. Mm -hmm. Ποιο να πάει, ο γυναικολόγο που πρέπει να είναι σε ένα χώρο. Okay. Ο ακτινολόγο που θα κάνει τον υπέρηχο λίγο έτσι κρυμμένο. Ναι. Οι υπόλοιποι πού θα πάνε. Ο οφθαλμίατο λοιπόν που ήθελε λίγο σκοτεινά ήταν σε μια καλή σκιά από ελιά. Ο, ο, <laughs> ο, <laughs> σε μια καλή σκιά από ελιά γινόταν η εφαλμονική. Γύρω, γύρω, ναι, ναι, γύρω, γύρω, από το ιατρείο. Okay. Ο, ο ακουολόγο επίση σε μια πιο απόμερη σκιά. Ναι. Ο παθολόγο που έπρεπε να μετρήσει ζάχαρο κτλ. ήταν σε, εντάξει, λίγο πιο εμφανό. Ο δερματολόγο που έπρεπε να γδύσει τον κόσμο ναι. ήταν πίσω από μια άλλη πίσω. Πίσω. πίσω από μια άλλη ελιά. <laughs> ναι. ε, τι σα λένε οι κάτοικοι και έχετε αντιμετωπίσει ωραίε ιστορίε, ωραίε περιπτώσει, Μάρθα. Πάρα, πάρα πολλέ mm -hmm. ωραίε περιπτώσει. Εγώ θα θυμηθώ από το Καστελόριζο. Ε, που ήταν και μια στιγμή που ένιωσα πάρα πολύ χρήσιμη. Ήρθε ένα παιδάκι και ένας μπαμπάς, συνόδευε ένα κοριτσάκι, 7-8 χρονών, μου λέει γιατρέ βύχη, βήχι βήχι Είχε ένα σοβαρό άσθμα, ναι. ένα πολύ σοβαρό άσθμα, που ούτε καν ξέραν να το διαγνώσουν, πόσο μάλλον να το θεραπεύσουν. Τέλο πάντων, ευτυχώ είχαμε μαζί μα και φάρμακα. Το παιδί ανάπνευσε, έγινε καλά, του δώσα οδηγίε. Προσπάθησα να τον κατευθύνω και για μετέπειτα. Άρχισε να κλαίει, μου λέει, Πηγαίνω τέσσερι ώρε μακριά, μου λέει, με το καράβι τη Ρόδο το. για να βρω ναι. παιδίατρο. Ποτέ μου λέει, Δεν περίμενα στη ζωή μου ότι θα είναι το παιδί μου άρρωστο, θα περάσω το δρομάκι και θα το κοιτάσει άνθρωπο. Ναι. Ε, αυτό εντάξει, ήταν άκρο συγκινητικό. Mm -hmm. Είτε είσαι γιατρό, είτε είσαι άνθρωπο. Ναι. Σε σημαδεύει. Ε, έχετε σκεφτεί ποτέ το εξή. Εγώ θα σα κάνω μία ερώτηση έτσι που είναι λίγο πιο πονηρή. Ότι όσο πηγαίνουμε εμεί, και τέλο πάντων έχουμε αυτή την παρουσία σε αυτά τα νησιά, ίσω διευκολύνουμε ε, την εγκατάλειψη, ότι βολεύουμε λίγο το κράτο και δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Ναι, όχι, δεν το έχουμε σκεφτεί έτσι. Έχουμε σκεφτεί τον άποδο. Ναι. Τόσο καιρό που πηγαίνουμε και το έχουμε δει ανάποδα. Τόσο καιρό που πηγαίνουμε, τόσο αυτά τα νησιά, όχι μόνο από εμά προφανώ, αλλά και έχουν αναπτυχθεί και έχουν κάνει κάποια παιδιά και έχουν ναι. μείνει κάποιε καινούριε οικογένειε. Μέχρι και ξένοι έρχονται πλέον. Εντάξει, έχουν βοηθήσει και γενικότερα οι συνθήκε, αλλά έχουμε δει μια ανάπτυξη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε βοηθήσει και εμεί αυτό. Mm -hmm. Δεν περνάει ποτέ από το μυαλό σα κάτι τέτοιο, Μάρθα. Δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε ούτε να αντικαταστήσουμε το κράτο. Δεν mm -hmm. γίνεται αυτό. Δίνουμε πρώτα απ' όλα ένα κομμάτι από την ψυχή μα, mm -hmm. ένα κομμάτι από το εγώ μα. Βοηθάμε του ανθρώπου όπου μπορούμε σε πολλού τομεί mm -hmm. και το αφήνουμε εκεί. Ε, δεν γίνεται κάθε μέρα. Και δεν δεν γίνεται και για κάθε δεν μέρα. Δεν μπορούμε κι εμεί κάθε μέρα. Ισχύει ότι το να κάνει το καλό. Έτσι σου δίνει μια ευχαρίστηση εγωιστική περίεργως. Μπορεί να είναι και εγωιστικό, αλλά και εμεί ναι. παίρνουμε και εμεί μαθαίνουμε και εμείς ευχαριστιόμαστε και εμεί μπορούμε μετά γυρνώντα να είμαστε πολύ καλύτεροι και εμεί. Ναι. Την κανονική δουλειά. Είναι και μια ανάγκη που έχει ο γιατρό, ο οποίο η αλήθεια είναι ότι είναι άνθρωπο και αυτό. Πρέπει να αμοιφθεί έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή αμοιβεστείτε για, για τη δουλειά σα κανονικά, στην καθημερινότητά σα, αλλά έχετε και αυτή την ανάγκη ότι να κάνω και το καλό μια φορά όπω το αισθάνομαι. Μεγάλη ανάγκη. Τεράστια ανάγκη. Mm -hmm. Εντάξει, τώρα ο καθένα μιλάει για τον εαυτό του. Όλα αυτή η ανάγκη που μα έβαλε όλου εμά. Είμαστε ναι. 20 διαφορετικέ, 25 διαφορετικέ ειδικότε έχουμε φτάσει σε μερικέ αποστολέ. Μέχρι και κτηνιάτρου έχετε στι αποστολέ για τα Α, ζωάκια των κτην... νησιών. Η εκτινίατρη είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Ναι. Είναι μια ομάδα που προπήρχε, η ΕΔΚΕ εκτινιάτρων Ελλάδο που κάνουν στήρωση στα δέσποτα, στα νησιά. Συν, κάναμε πότε ήταν Δημήτρη πρώτη μα αποστολή κοινή. Τουλάχιστον τρία χρόνια που συνεργαζόμαστε. Τρία χρόνια. Κάθε αποστολή έρχονται μαζί μα Έκτο... και τρει και τέσσερι εκτινίατροι. Ναι, που είναι και πολύ σημαντικό για τον τουρισμό, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο τουρίστας, ο Άγγλο και ο Γάλλο, αν πάει σε ένα νησί και δει δέκα δέσποτα, δεν αισθάνεται καθόλου καλά. Είναι, είναι, μια εικόνα πολύ ναι. ντροπιαστική για όλου. Ε, οπότε κάνετε όλα αυτά. Ωραία. Αγαπημένο νησί, γιατί πρέπει να πάρω και πληροφορία από εσά. Αγαπημένο νησί και γιατί, Δημήτρη. Αγαπημένο νησί. Ναι. Όλοι είναι αγαπημένα νησιά. Ναι, και ρε. κάθε ένα είναι ξεχωριστό. Mm -hmm. Έχουμε κάποια που πηγαίνουν πιο συχνά, κάποια που πηγαίνουν πιο σπάνια, κάποια που μα υποδέχονται πιο γλυκά, κάποια λιγότερο, έτσι, λίγο πιο συγκρατημένα γιατί δεν μα ξέρουν πολύ καλά. Ναι. Δεν μπορούμε να πω ένα νησί. Συνήθω ποιοι υποδέχονται πιο γλυκά. <laughs> και τώρα εντάξει, κάνουν πανηγύρια μεγάλα εσύ, κοινό συλληψή. Θα, μου φύγουν, θα μου ξεφύγουν πολλά και δεν είναι σωστό τώρα. Δεν θα σα παρεξηγήσω. Και στην Αμοργό ήταν πολύ ωραία. Και στην Κάσο μα υποδεχτήκαν πολύ ωραία. Στην επίση. Δεν είναι και τόσο στην μικρά νησιά νομίζω, αυτά. Ήταν και ε, το... θέλω να πω ότι μου αναφέρεται νησιά που στο μυαλό μα. είναι μακριά, αλλά εγώ ας πούμε, δεν πιστεύω ότι στην Αμοργό δεν υπάρχει μια ιατρική έτσι, κατάσταση. Μια... Δεν υπάρχει μια ιατρία, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Υπάρχει, υπάρχει. Αλλά υπάρχει όχι πολύ Υπάρχει στην Αμοργό, υπάρχει ναι. και στην Ικαρία που πήγαμε πρόσφατα. Είναι μεγάλα νησιά που έχουν και κέντρα υγείας, μπορεί να έχουν και μικρά νοσοκομεία. Αλλά δεν έχουν πάντα τους γιατρούς. Οι γιατροί, και οι γιατροί δεν πηγαίνουν, δεν διορίζονται. Ναι. Και δεν είναι επανδρομένα τα... Είναι δύσκολο αυτό για τους συναδέλφους σας, εσείς που καταλαβαίνετε και τα προβλήματά τους. Ένας γιατρός με ένα μισθό, πολύ. ο οποίος δεν είναι πολύ μεγαλύτερος, να πάει, να μείνει κάπου πολύ μακριά με την οικογένειά του ενδεχομένω. Ή... Πάρα πολύ. Ναι. Εγώ θα πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι γιατί θα είναι ένα συγκεκριμένο μισθό ή ότι η οικογένειά του μπορεί να ζει αποκομμένη όλο τον χρόνο. Ναι. Την απομόνωση, ο γιατρό, την τρέμει όταν έχει μπροστά του το περιστατικό που χάνει mm. και περιμένει τη βοήθεια από αέρος. Εκεί είσαι εσύ μόνο και ο Θεό. Δηλαδή αυτό που πιστεύει. Βάζει κάτω τον εαυτό σου και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί. Αυτό είναι. Πάρα πολύ μεγάλο άγχο mm -hmm. να το βιώνει καθημερινά, τι θα σου τύχει κάθε μέρα και πώ θα ανταπεξέλθει. Ναι. Ε, αν μπορούσατε να έχετε ό,τι θέλετε για τη σύμπλευση, για την οργάνωση για την οποία δουλεύετε με τόσο κέφινα, με ένα μαγικό ραβδάκι να γινόταν το χατήρι σα. Τι θα θέλατε, Να πηγαίναμε πιο συχνά. Μπορείτε να παίρνετε άδεια από τη δουλειά σα, έχετε αυτή τη δυνατότητα. Ε, εγώ είμαι ελεύθερο επαγγελματία. Δεν παίρνω άδεια από τον εαυτό μου. Ναι. Θεωρητικά μπορώ, αλλά δεν γίνεται. Που σημαίνει ότι θυσιάζεται και, τα κέρδη Λέβαια. που μπορεί να έχετε εκείνο Λέβαια. το διάστημα. Είναι, διότιο, είναι. η ζωή. Όχι, είναι η οικογένεια, είναι και τόσα άλλα που κάνουμε. Σωστά. Τι θα, τι ήθελε για τη συμβουλή μας. Για μένα, μάνα. για να ολοκληρώσω. Ναι. Ε, δεν είναι μόνο ότι αυτό το τροφοδοτούμε με τα χρήματά μα, όλε τι αποστολέ. Κλείνουν οι επαγγελματίε τι δουλειέ και μην μιλήσουμε μόνο και για τα ιατρικά. Mm -hmm. Οι κυβερνήτε έχουν πολύ μεγάλε επιχειρήσει. Οι και... που, που σας πάνε. Καπετάνι που είναι άκρο απαραίτητοι. Οι κυβερνήτε, οι κυβερνήτες, κυβερνήτες βοηθοί, Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που είναι ή έχουνε είναι ιδιωτικοί πάλι ή έχουν δικέ του δουλειέ και τι κλείνουν. Εγώ παίρνω από την κανονική μου άδεια. Δεν μου δίνει κάποιο άδεια περισσότερο. Άρα από τι ημέρε που έχει για την οικογένειά ναι, σου. Άδεια που θα μπορούσα να πάω διακοπέ. Η κανονική μου άδεια. Δεν έχω άλλο τρόπο να λείψω. Mm -hmm. ε, τι θα ήθελα λοιπόν γιατί... Θα πρέπει να υπάρχει αυτή η πρόβλεψη πάντως, γιατί κάνετε ένα επάγγελμα που θα έπρεπε να υπάρχει η πρόβλεψη να μπορείτε να πάρετε Επάρχει, άδεια για να η δική μου δοσία υπάρχει, αλλά γι' αυτό δεν υπάρχει. Μάλιστα. <laughs> <laughs> Okay. Ναι. Για την αιμοδοσία παίρνει άδεια. Mm. Ενώ για την εθελοντική δράση όχι. Ναι, να το εισηγηθούμε. <laughs> Αν μα βλέπει ο Άδωνο Γεωργιάδη, νομίζω <laughs> θα τον έχουμε και καλεσμένο εδώ σε λίγε μέρες Οπότε θα του πούμε μια κουβέντα. Ε, για το τι θα θέλαμε τώρα. Τι θα θέλαμε. Δεν ξέρω τι θα θέλαμε. Δεν θα μας... λιγότερο ανάγκη. Να σα έχουν yeah. λιγότερη ανάγκη. Θα <laughs> σα πηγαίνουν πιο σπάνια. Είναι ο εθελοντισμό πολιτικό. Ε, βλέπετε δηλαδή ότι αν το πείτε σε συναδέλφου θέλουν να έρθουν και κολλάνε και αυτοί και λένε να έρθουν Α, και να <σχ> <σχ> Ναι. Ε, ε θυστικός είναι επίση. Ναι. Σου δίνει τόση χαρά που το θε να το κάνει συνέχεια. Mm -hmm. Και είναι, ναι. Όλοι οι φίλοι μα αυτό μα λένε. Πώ θα έρθω κι εγώ. Αλλά οι πιο πολλοί το λένε όταν βλέπουν πόσο δύσκολο είναι και πόσο. Πρέπει να ασχοληθεί με αυτό και δεν ασχολούμαστε μόνο όταν πηγαίνουμε. Ασχολούμαστε όλο τον χρόνο. Ναι. Για να μπορέσουμε να οργανωθούμε και να πάμε. Άρα, στα λόγια είναι πιο εύκολο από ότι είναι στην πράξη. Ναι, όπω ναι. πολλά αυτά. Αν αυτοί. πω κάτι. Θα μείνουν αυτοί που πραγματικά το θέλουν και θα κολλήσουν πραγματικά. Mm -hmm. Όποιο το γνωρίζει. Οποιοδήποτε το τρόπο. Δεν χρειάζεται μόνο να ταξιδέψουμε. Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω τώρα, τρόπο. ότι μα βλέπουν πολλοί που ίσω θέλουν να προσφέρουν στην σύμπλευση να επικοινωνήσουν μαζί σα τι ψάχνετε γενικότερα, τι είναι αυτό που ζητάτε. Υπάρχει από το site μα, μπορούν εύκολα να μα βρούνε από το σύμπλευση.org. Μπορούν να κάνουν και χορηγία δωρεά, άμα θέλουν. Ο καθένα είτε είναι εταιρεία, είτε είναι οργανισμό, είτε είναι ίδρυμα, είτε ένα απλό άνθρωπο από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Ε, Γενικώ ζητάμε θελοντές αυτή την περίοδο, επειδή είμαστε Απόλυτα οργανωμένοι και επανδρομένοι είμαστε πλήρει για την επόμενη αποστολή. Συχνά πυκνά έχουμε κάποιε ιατρικέ ειδικότητε. Που καλώ ή κακό δεν μπορούν πάντα να έρχονται. Ναι. Έχουμε τρει-τέσσερι ειδικότητε από, κάθε... από την κάθε ειδικότητα. Ναι. Δεν μπορούν πάντα όλοι. Κάποιο μένει έγκυος, κάποια... Ναι. Ε, ναι. Ε, κάποιος δουλειά, κάποιος έγκυο, κάποια. Κάποιο δεν έχει δουλειά, κάποιο δεν μπορεί. Θα χρειάζεται γιατρό μετά. Ε, ε... Και, και δέκα μέρε ε, και συγκεκριμένε. Οι αποστολέ, να τονίσουμε, είναι δύο το χρόνο. Είναι η μεγάλη δεκαήμερη ο διάπλου. μενει εγκυο καποια καποιο δέκα μέρε και περίπου δέκα νησιά. Mm -hmm. Είναι κάθε μέρα και ένα διαφορετικό νησί, δηλαδή είναι αγώνα δρόμου όλο ναι. αυτό το πράγμα και γίνεται και μία φθηνοπορεινή αποστολή, αλλά σε ένα νησί, γιατί πλέον είναι το χειμώνα δύσκολες συνθήκες, όπου πηγαίνουμε Παρασκευή με Κυριακή. Ναι. Και κάνουν τέτοια πράγματα. Γιατί πιστεύετε ότι, ενώ έχουμε νησιά που είναι ξέρω, zero waste που λέμε, που είναι απολύτως ναι. πράσινα νησιά, γιατί η τελευταία... Από τις τελευταίες προτεραιότητες, ίσως μένει λίγο πίσω, είναι το κομμάτι το ιατρικό για τα νησιά. Είναι περίπλοκο, είναι δύσκολο. Είναι... Πόσε ειδικότητε να στείλουμε σε ένα νησάκι τόσο δά? Ε, 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 Έχω καταλάβει και έχω δει ότι όλε οι κυβερνήσει προσπαθούν. Και όλοι προσπαθούν. και οι δήμαρχοι. Όλοι έχουν εντό εισαγωγικών συμφέρον όφελο να το φροντίσουν. Ναι. Αλλά όντω είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν μπορεί στην καθημερινή βάση να είναι όλε οι ειδικότητε. Mm -hmm. Ακόμα και τηλεατρική, άμα υπάρχει, πάλι δεν μπορεί να βρει το κέντρο που θα την υποδέχεται καθημερινά. Okay. Και αυτή είναι η διαφορά με εμά. ότι πηγαίνουμε με όλες τις ειδικότητες και όταν το παιδάκι θα έρθει για να κάνει την αναπνευστική του θεραπεία, yeah. ο μπαμπάς, η μαμά το ο παππούς του και η του, ταυτόχρονα, όλη η οικογένεια θα δουν όλου τους γιατρούς που μπορεί να χρειαστούν. Yeah. Ε, αυτό δεν μπορεί να υπάρχει στην καθημερινή βάση. Είναι δύσκολο. <laughs> δεν ε, Τι άλλο... Έχετε σκεφτεί ότι θα μπορούσατε να πάρετε από αυτού που μα παρακολουθούν. Δεν είναι μόνο γιατροί, από ό,τι καταλαβαίνω, ακόμη και υποστήριξη ε, γραμματεία μπορεί να χρειαστείτε, και, έτσι δεν είναι. Και, και ηθική υποστήριξη, και αυτό, αυτό μα αρκεί. Ναι. Και αυτό ναι. είναι σημαντικό. Έχουμε πολλέ ομάδε εργασία. Είμαστε μια απολύτω οργανωμένη ομάδα. Αυτά βέβαια εντάξει, ο κόσμο δεν μπορεί να τα ξέρει. Ακούει μια ομάδα γιατροί που πάνε στα νησιά. Ναι. Ο Δημήτρη, που είναι ναι, πολύ μετριόφρονο, είναι. Ο πρόεδρος mm -hmm. του ΔΣ, έχουμε την οργάνωση και έχουμε ομάδα. Εγώ είμαι στην ιατρική ομάδα που έχει έναν επικεφαλής, η κυρία Φλόρου που έκλεισε και κάνω εδώ την αναφορά αυτή τη συνέντευξη, είναι η επικεφαλής της ομάδας επικοινωνίας. Ναι. Υπάρχει η ομάδα χορηγιών που προσεγγίζει κάποιους που θεωρητικά ξέρουν το έργο μας και θέλουν να συνεισφέρουν... Από πολύ μεγάλες εταιρείε από ό,τι είδα μέχρι και οικογένειε. Ναι, από εταιρείε μέχρι και οικογένειε. Υπάρχει η ομάδα κυβωτίων, μη σας φαίνεται παράδοξο Είναι αυτή που... Λέμε, Logistics. Που πρέπει να πακετάρουν όλα αυτά που ναι. χρειάζεται. Ε, ε, είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Ε, για να ταξιδέψουν όλα αυτά, μιλάμε για ακριβά μηχανήματα υπερήχου καρδιολογικούς, καρδιολογικού, υπερήχου ακτινολογικού, ευαίσθητα οφθαλμολογικά ε, εργαλεία και ούτω καθεξής. Πρέπει και να συσκευαστούν και να αποθηκευτούν σωστά μέσα στη βάρκα. Γιατί εντάξει, ταξιδεύουμε και με θάλασσα, με καιρό πολλέ φορέ. Και να τα έχουμε και στο επόμενο ταξίδι. Σωστά. Ένα υπερήχο με... κάνει 30.000, α πούμε. Και όμω το παίρνετε μαζί σα. Ε, πρέπει να το πάρουμε. Εγώ σα ευχηθώ. Ε, ό,τι καλύτερο να πούμε σε, όσους, σε όλους όσοι βλέπουν ότι μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας και να βρεθεί ένας τρόπος να σας βοηθήσουν, να μην είμαστε καχύποπτοι με την εθελοντική δράση. Είμαστε με τη φιλανθρωπία, έχουμε γίνει νομίζω δικαιολογημένα. Η εθελοντική δράση είναι κάτι διαφορετικό που μπορούμε όλοι να συνεχίσουμε να, να ενισχύουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ό,τι κάνετε και εκ μέρου των κατοίκων των νησιών, το πήρα εγώ επάνω μου. Λοιπόν. Εμεί ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. περισσότερο. Ε, μας καλά, που μα Λοιπόν, αυτό ήταν για απόψε έτσι λίγο με τη σύμπλευση. Προσπαθήσαμε και εμεί να συμπλέψουμε. Εγώ να σα ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ και σκεφτείτε έναν τρόπο. Βρείτε έναν τρόπο να βοηθήσετε. Υπάρχει πάντα ένα μικρό τρόπο να κάνουμε το καλό. Γεια σα. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.